και πάμε να δούμε τους υδροχώους. Η νέα σελήνη είναι στον τοξότη και η σελήνη παραμένει εκεί μέχρι αύριο το μεσημεράκι, άρα πιο θετικές μέρες αυτές και για να έρθετε σε επαφή με αγαπημένα πρόσωπα, να βρείτε φίλους, να κανονίσετε κάτι μαζί τους, να βγείτε λίγο, να σας φτιάξει η διάθεση, να κάνετε και καμιά γνωριμία, γιατί όχι. Μετά η σελήνη μπαίνει στον εγώ καιρό, είναι λίγο πιο βαριά για το δικό σας ζώδιο, άρα με κάποιο τρόπο είτε θα θέλετε λίγο να απομονωθείτε, είτε να μην έχετε έτσι πάρα πολλά με άλλους, παρά μόνο με αυτούς που εσείς θέλετε να περάσετε κάποιες ώρες μαζί τους, ή μπορεί να είναι μια προετοιμασία για κάποια θέματα που έχουν σχέση με τη δουλειά. Κάποιοι από εσάς μπορεί να χρειαστεί να δουλέψετε κιόλας μέσα στο weekend, προκειμένου να ετοιμάσετε την καινούργια εβδομάδα που θα ξεκινήσει και που θα έχει και αυτή τις απαιτήσεις της. Βέβαια, οι πολλές απαιτήσεις για τους υδροχώους, ουσιαστικά κάπου κοντά στις 12 Δεκεμβρίου, νομίζω ότι μπορεί να λάβουν έτσι ένα τέλος. Δηλαδή, θέλω να πω ότι το υπόλοιπο του Δεκεμβρίου είναι σχετικά πιο ήπιο, δεν έχει πάρα πολύ μεγάλη πίεση και τα πράγματα γίνονται με ένα πιο εύκολο τρόπο. Όχι ότι δεν θα έχετε δουλειά, αλλά θα γίνεται η δουλειά σας λίγο πιο άνετα, λίγο πιο ευχάριστα και χωρίς πολλά εμπόδια.